Άρα, ξέρεις, you put it into perspective λίγο. Άμα βλέπεις τους ασθενείς και βλέπεις το τι περνά ο καθένας, δεν είναι απλά μια ασθένεια που κάθεσαι και λέει, εντάξει, να βρούμε την, γιατί να αμυλοειδώσει. Είδαμε πάρα πολλούς ασθενείς πώς μου υποφέρουν, τι περνούν οι οικογένειες οι ίδιες, οι ίδιοι ασθενείς, το ψυχολογικό impact που έχει πάνω σε αυτές τις οικογένειες, ψυχολογικά, οικονομικά, κοινωνικά ακόμα, γιατί κάποιες περιοχές ακόμα έχουν τους σαν outcast, ότι οι ανθρώποι δεν έχουν δικαιώματα στη ζωή. Και είναι πάρα πολύ άδικο να βλέπεις τους ανθρώπους να νιώθουν όλα τα πράγματα και να τα περνούν και παρακάτω. Άρα, νομίζω ότι we have to do something about this. They were meant to do this. Νομίζω απλά κάποιοι ανθρώποι they're meant to do this. Εγώ νομίζω ότι είναι κάλεσμα η επιστήμη. Κάτι που απλά νιώθεις ότι πρέπει να συνεισφέρεις. Εγώ το νιώθω. Και είμαι Associate Scientist στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Ενδυτικής Κύπρου. Ξεκίνησα στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Ενδυτικής Κύπρου το 2008 σαν δευτερική φοιτήτρια και πλέον εργάζομαι σαν Associate Scientist. Ασχολούμαι με θέματα νευροπαθολογίας και συγκεκριμένα με ασθένειες όπως το Alzheimer, ALS και διάφορες άλλες μυϊκές παθήσεις. Ξεκίνησα τις σπουδές μου στον Καναδά, όπου ολοκλήρωσα το πρώτο μου πτυχίο στη βιολογία και μικροβιολογία. Συνέχισα μετά στο Λονδίνο, όπου ολοκλήρωσα ένα μεταπτυχιακό στη Διευθυνία του Καρκίνου και το διδακτορικό μου έχει να κάνει με την νευροβιολογία. Το 1999, όταν ήμουν τελειόφοιτη στο Λύκειο, μας είχαν φέρει για μέρα γνωριμίας με το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Ενδυτικής, όπου μας μίλησαν για τις δράσεις του Ινστιτούτου και συγκεκριμένα για το τι σημαίνει η κλινική γενετική ή γενετική και πώς βοηθά στη διάγνωση ασθενειών και πώς βοηθά μελλοντικούς ασθενείς ή ήδη αντιμετωπίζει ασθενείς που τώρα διαγνώσονται. Και τότε αποφάσισα ότι έπρεπε ίσως να αλλάξω τις σπουδές μου και να ακολουθήσω τη βιολογία. Όταν πήγα σπίτι μου και τους είπα ότι αποφάσισα ότι ήθελα να ακολουθήσω τη βιολογία, είχα μια καταιγίδα αντιδράσεων, γιατί όπως οι περισσότεροι γονείς στην Κύπρο, νομίζω περιμέναν ότι θα έπρεπε ίσως να ακολουθήσω κάτι πιο συνηθισμένο ή κάτι πιο εύκολο για να εργοδοτηθεί μετά, γιατί τότε ειδικά η γενετική, η βιολογία, οι κλινικές ασθένειες που δεν είχαν να κάνουν με ιατρική ήταν κάτι άγνωστο στα περισσότερα σπίτια. Όταν ήμουν στο σχολείο, λύκειο, γυμνάσιο, είχα κάποιους μαθητές μου δύο που είχαν κάποια γενετικά νοσήματα. Όταν ήρθα στο Ινστιτούτο και έμαθα για το τι μπορεί να κάνει η κλινική γενετική και ότι υπάρχουν ανθρώποι που εργάζονται για να δουν θεραπείες για αυτές τις ασθένειες, είχα αποφασίσει ότι εφόσον αυτά ακολουθούσα τη βιολογία, ότι ήθελα να βρω θεραπεία σε αυτά τα νοσήματα που πραγματικά πεθαίνει τόσος πολλοί κόσμος, ειδικά νέος κόσμος, γιατί όταν έτυχε να πεθάνει στη μαθητής μου από τους ΣΕΝΣ, ήταν κάτι που ήταν τόσο βαρύ στο σχολείο, και εμένα προσωπικά σημάδεψε με για πάρα πολλά χρόνια, που πραγματικά ήθελα να κάνω το ό,τι μπορούσα να συμβάλλω τον τρόπο μου στο να βρεθούν θεραπείες πλέον για τώρα γενετικά νοσήματα. Γιατί θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο είναι άδικο να πεθαίνει ακόμα κόσμος που τούτα τα νοσήματα ενώ μπορούμε να βοηθήσουμε να βρεθούν θεραπείες. Η Δόκτωρ Ελένη Θελά ήταν η πρώτη μου δευτερική φοιτήτρια σε Ινστιτούτο Νευρολογίας και Ενδυτικής Κύπρου. Να πω ότι το impression μου για την Έλενα. Για μένα landmark ήταν την ημέρα που παρουσίασες το διδακτορικό σου. Εγώ ήμουν σε απίστευτη συγκίνηση. Και θέλω να σου πω ότι στο αυτοκίνητο, όταν οδηγούσα για να έρθω στο σπίτι, ότι στη σκέψη μόνο ότι σήμερα θα παρουσίαζες, νομίζω ότι έκλαια όλη τη διαδρομή μου να φτάσω στο Ινστιτούτο. Μετά έφτασα βέβαια, κατέβηκα από το αυτοκίνητο, γεια σου Έλενα! Αλλά ναι, θυμάσαι το. Yes. Σοβαρά. Ναι, ήταν νύχτα, νομίζω ήταν πέμπτη νύχτα, το πήσα σαν τηλέφωνο να μου πούσε ότι έγινε ένα ξέρω. Και δεν μπορώ να παρουσιάσω. Ήμουν εξή για φαΐ, ξεδηλούσαμε. Ναι. Ήταν πολλά. Ναι. Εγώ όταν έμαθα πότε βγαίνει το δικό μου το paper του διδακτορικού και θα μπορούσα να αποφοιτήσω με το διδακτορικό μου, ήταν η επόμενη μέρα που γέννησα. Και ήμουν στην τελική.
Είπε μου ότι ήταν ξένος το πρωί, ότι πήρε τηλέφωνο ο υπεύθυνος του διδακτορικού μου και μου είπαν ότι έγινε να ξέρετε το paper μου, άρα σε 15 μέρες θα έπαιρνα το πτυχίο μου. Ήταν ιδιαίτερα στην κοινή λίγο. Νομίζω έκλαιε κανέναν 20 λεπτά. Νομίζω ότι το διδακτορικό είναι πήρε παραπάνω καιρό μου το κανονικό μου το μωρό, αλλά όταν αποφύτησα πήρα και το βρέφος μαζί μου. Η κόρη μου ήταν μαζί μου στην αποφύτησή μου και φόρεσε τα φυλάκια να αποφύτησε. Ξέρεις τι, νομίζουν όλοι ότι πρέπει να τελειώσεις τα πάντα και μετά να κάνεις οικογένεια, μωρά. Συμβαίνει για όλους με την ίδια σειρά. Για κάποιους συμβαίνει, ναι, τελειώνουν τα πτυχία τους, πιάνουν δουλειά, παντρεύονται, κάνουν μωρά ή όλοι. Για κάποιους άλλους γίνονται όλα μαζί. Άρα για μένα γίναν όλα μαζί. Ήταν όλα την ίδια περίοδο. Επαντρεύτηκα όταν ξεκίνησα να κάνω το διδακτορικό μου, μέχρι να τελειώσω, είχα ένα μωρό.